Να υποδεχτούμε την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, η οποία είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Αττικής. Καλησπέρα κυρία Βαλαβάνη, καλώς ορίσατε στο υπεράνω πάσης υποψίας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχουμε λοιπόν μία ανακοίνωση δική σας, η οποία έχει βγει έτσι στα μέσα, όπου καταγγέλλεται τα αυξανόμενα φαινόμενα ποινικοποίησης των αγώνων των μαθητών, αλλά και των γονέων τους βέβαια, με κατασταλτικούς μηχανισμούς, όπως λέτε, όπως σε περιοχές στο Κερατσίνη, την Πετρούπολη, τους Αγίους Αναργύρους και αλλού. Γίνεστε και συγκεκριμένοι δηλαδή. Μάλιστα. Για πείτε μου, τι ήταν αυτό κύριε Βαλαβάνη που σας έκανε να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση, τι συμβαίνει ακριβώς? Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που λέει η ανακοίνωση, ότι τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια έντονη επίθεση τόσο στις μαθητικές κινητοποιήσεις των μαθητών, αλλά και στους εκπροσώπους των γονέων που ήταν έξω από τα σχολεία για να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα που λέμε εμείς των μαθητών. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς και σαν γονείς αλλά και οι μαθητές το ίδιο το φωνάζουν σε όλους τους τόνους, ότι δεν θέλουμε να είναι άλλη μια χαμένη χρονιά. Και έτσι όπως φαίνεται, από τη στιγμή που πήρε την ευθύνη η κυβέρνηση εδώ και 7 μήνες να μην υλοποιήσει μια σειρά από προτάσεις και μέτρα που σε όλους τους τόνους και εμείς σαν γονιακό κίνημα και οι μαθητές και πολύ περισσότερο εκπαιδευτικοί λέγανε, καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε σε καταστάσεις οι οποίες μάλλον ενοχλούν την κυβέρνηση έντονα για να προχωρήσει σε τέτοιους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Είχαμε εισαγγελικές παρεμβάσεις και καλούσαν στο τμήμα Προέδρου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ενώσεων, διευθυντές, κάποιους εκπαιδευτικούς, μαθητές ζητάγανε στοιχεία. Υπάρχει ένας έντονος κατασταλτικός μηχανισμός και φυσικά αυτό που λέμε εμείς, υπάρχει μια έντονη κατασυκοφάντηση των μαθητικών αγώνων. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουμε να ομολογήσουμε, ειδικά το τελευταίες μέρες μετά και από τις δηλώσεις της Υπουργού. Εμείς εδώ και 7 μήνες ζητάμε σαν ανώτατη συνομοσπονδία γονέων συνάντηση μαζί της. Και επιμένει να μην δέχεται να συναντηθεί με το θεσμοθετημένο όργανο των γονέων που εκπροσωπεί πάνω από 300.000 μαθητές σε όλη τη χώρα. Κυρία Βαλαβάνη, αυτή τη στιγμή πόσα σχολεία περίπου στην Αττική, δεν ξέρω βέβαια αν μιλάτε και με τους συλλόγους στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι σε κατάληψη? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα στην Αττική είχα μια εικόνα 170-200 σχολεία τις προηγούμενες μέρες, όμως αυτό εναλλάσσεται γιατί ανοίγουν, κάνουν διαδικασίες, κουβεντιάζουν μαθητές, ξανακλίνουν, δηλαδή υπάρχει μια εναλλαγή της διαδικασίας, δηλαδή δεν έχουμε μόνιμες καταλήψεις 5 ή 10 ημερών. Οι μαθητές μας έχουν βάλει τα γυαλιά, να οφείλουμε να ομολογήσουμε, κουβεντιάζουν συλλογικά για τα ζητήματα που τους απασχολούν, γιατί ακριβώς δεν θέλουν, αυτό που λέω, να χαθεί μια χρονιά ακόμα. Και με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν, η χρονιά χάνεται γιατί ακριβώς η κυβέρνηση δεν πήρε τα αναγκαία μέτρα να δώσει αυτή τη στιγμή χρήματα για την παιδεία. Γιατί η πρόσληψη εκπαιδευτικών, εκεί κουμπώνει όλος ο παρανομαστής, αυτό είναι. Όταν έχει 22.000, 23.000, 25.000 αναπληρωτές, ενώ πέρσι μιλάγαμε με 42.000 αναπληρωτές, λειτουργούσε η σχολική χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω από τις απαιτήσεις, όταν εμείς οι ίδιοι λέγαμε ότι δεν μπορεί να ανοίξει, να χτυπήσει το κουδούνι Σεπτέμβρη και να υπάρχουν κενά εκπαιδευτικά. Αυτή τη στιγμή, είτε με κλειστά σχολεία είτε με ανοιχτά σχολεία, οι μαθητές μας κάνουν 3-4 ώρα. Σε πολλά σχολεία λύκεια κατεύθυνσης κάνουν και 2 ώρα μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Λοιπόν, να μην μας κουνάει το δάχτυλο η κυβέρνηση και να μας λέει ότι φταίνε τα παιδιά. Είναι συνέχεια της ατομικής ευθύνης που φταίμε και εμείς, δηλαδή ότι δεν κρατάμε καλά τα μέτρα ή τη συνολικότερη ατομικής ευθύνης με τις πλατείες κλπ. Θεωρούμε ότι υπάρχει ευθύνη και είναι συγκεκριμένη και να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν όλα τα πράγματα. Κυρία Βαλαβάνη, καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα λεγόμενά σας ότι και εσείς ως γονείς ανησυχείτε για την υγεία των παιδιών σας. Βέβαια, και να σας πω και κάτι που έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης σας κουβέντας. Υπάρχουν τμήματα που κλείνουν. Μιλάμε για 114-120 πόσα έχουν φτάσει τώρα σε όλη την χώρα.
το ξέρετε ότι οι γονείς από το εισιτήριό τους, από την τσέπη τους, αυτή τη στιγμή πληρώνουν για τεστ. Και, και τις μάσκες, υποθέτω. Δεν σας ακούσα, συγγνώμη. Και τις μάσκες, υποθέτω. Και τις μάσκες, φυσικά. Δεν μιλάμε για το τραγελαφικό των στις μάσκες, φυσικά. Και τις μάσκες. Τις μάσκες, αλλά τα τεστ. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή για την πρόληψη της κατάστασης όταν υπάρχουν 25 και 27 μαθητές στην τάξη να, να μην γίνονται επαναλαμβανόμενα. Συγγνώμη, δεν έρχονται από τον ΕΟΔΗ δηλαδή. Όχι, βέβαια, με ευθύνη, με ευθύνη του ΕΟΔΗ όχι. Ο ΕΟΔΗ στέλνει σε δημόσια νοσοκομεία. Σε ποια δημόσια νοσοκομεία έχετε πάει, σε δημόσια νοσοκομεία, να προσπαθήσετε να κάνετε τεστ αυτή τη στιγμή? Να δείτε τι γίνεται. Μιλούσαμε πριν με τον κύριο Σιώρα από τον Ευαγγελισμό. Ακριβώς. Μας έδωσε μια εικόνα. Επίσης, αυτό που έχουμε να επισημάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πάλι θα χρησιμοποιήσω το δάχτυλο, μην μας κουνάει το δάχτυλο, κυρία Κυριαμέως, η κυβέρνηση συνολικά δηλαδή, αίθουσες αδιάθετες υπάρχουν. Και υπάρχουν πολλές. Και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι ενώσεις, οι γονείς ξέρουν ότι υπάρχουν αδιάθετες αίθουσες. Εγώ μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα και στο δικό μου σχολείο. Πρώτο Λύκειο Ταύρου, δυναμικότητα 500 μαθητές και αυτή τη στιγμή έχει 280. Έχει σχεδόν έναν όροφο άδειο από αίθουσες. Ο οποίος αυτός δεν έχει ανοίξει, δηλαδή όροφος. Βέβαια, δεν έχει ανοίξει γιατί είναι αποσυγχωνεύσεις. Ξέρετε πόσα σχολεία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή και στην Αττική, αποσυγχωνεύσεις. Ξέρετε ότι κάνουν αιτήματα οι διευθυντές αυτή τη στιγμή και ζητάνε από τις δευτεροβάθμιες διευθύνσεις να μειωθούν τα τμήματα από τη στιγμή που υπάρχουν αίθουσες. Και δεν τους αφήνουν οι διευθύνσεις, γιατί ακριβώς το καλοκαίρι η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που επιτρέπει 27 διατμήματα. Αντί λοιπόν να κάθεται να κάνει έναν προγραμματισμό, πού θα βρεθούν αίθουσες, πώς θα προσλάβει προσωπικό και πώς θα διαθέσει κονδύλια αυτή τη στιγμή για το κύριο και σημαντικό που είναι η παιδεία και η υγεία των παιδιών μας, θεσμοθέτησε νόμους που δίνουν τη δυνατότητα να στιβαχτούν τα παιδιά μας 27. Κυρία Βαλαβάνη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς πλησιάζει το δελτίο ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε, εσείς ως γονείς έχετε κάνει προσπάθεια να έρθετε σε επαφή με την Υπουργό για να πείτε όλα αυτά που λέτε εδώ σήμερα? Αυτό σας είπα, από τον Μάη έχουμε κάνει επανειλημμένες προσπάθειες, email, τηλέφωνα, και ζητάμε συνάντηση με την Υπουργό. Και το καταγγέλουμε σε κάθε μέσο που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Η Υπουργός δεν δέχεται να συναντηθεί με κάποιον άλλον από την Ομοσπονδία. Με κάποιον άλλον από το Υπουργείο όμως. Κοιτάξτε να δείτε, όταν το Υπουργείο συναντιέται με την ΟΛΜΕ, συναντιέται με τη ΔΟΕ, συναντιέται με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ιδιωτικών σχολείων ή ιδιωτικών, πειραματικών σχολείων, νομίζω ότι το λιγότερο σε 7 μήνες με τόσα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την παιδεία, θα έπρεπε τουλάχιστον έστω και τυπικά να μας ακούσει. Μες. Έστω και τυπικά. Αν συνεχιστούν, αν συνεχιστούν οι καταλήψεις και έχουμε και συνέχεια αυτών των φαινομένων, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε. Ως γονείς. Θεωρούμε ότι και εμείς δεν μπορούμε να προβλέπουμε. Πενταμελή διεκδικούν το αυτονόητο. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε με τις καταλήψεις. Βέβαια τα παιδιά έχουν κατηγορηθεί ότι είναι υποκινούμενα. Ναι, ναι. Εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Είναι υποκινούμενα. Από τα υπαρκτά και χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης. Όντως. Αυτή τη στιγμή το σχολείο έτσι κι αλλιώς δεν κάλυπτε την ανάγκη τους, αλλά τώρα με την πανδημία και τα ζητήματα υγείας δεν καλύπτει ακόμα πιο πολύ. Ναι. Αν θεωρούμε ότι η ανάγκη τους είναι η ανάγκη για δωρεάν δημόσιο ασφαλές σχολείο, είναι υποκίνηση στους μαθητές, ναι, είναι. Είναι υποκίνηση. Γιατί παλεύουν για μια μόρφωση και υγεία και ασφάλεια όλα στην καθημερινότητά τους. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Και να σου πω κάτι, κυρία Βαλαβάνη, μας κόβουνε. Μας κόβουνε γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα είπαμε. Ναι. Με τους μαθητές, εμείς οι γονείς, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θα είναι μαζί τους 12 η ώρα στα πρωτοπύλα. Και καλούμε και όλους τους γονείς να δουν ακριβώς πώς αγωνίζονται οι μαθητές. Πάλι, να στα 12 η ώρα λοιπόν. Στα πρωτοπύλα οι μαθητές και οι γονείς μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.